Συνάδελφοι, κάνουμε αυτή την κινητοποίηση σήμερα από το εργατικό κέντρο της Πάτρας ενάντια στην εγκληματική πολιτική της ΔΕΔΙΕ και των παρόχων της ηλεκτρικής ενέργειας. Προχθές έκοψαν το ρεύμα σε έναν καρκινοπαθή και πέθανε. Είναι έγκλημα κατά τη γνώμη του εργατικού κέντρου αυτό που έκαναν. Δεν θα περάσει. Ξεκινάμε τώρα το πρωί από τα χαράματα εδώ από τη ΔΕΔΙΕ. Θα συνεχίσουμε με το συλλαλητήριο της 11 η ώρα που θα μετατραπεί συλλαλητήριο εκτός από τα ζητήματα της ακρίβειας και τα υπόλοιπα σε συλλαλητήριο ενάντια στο θάνατο του συνταξιούχου καρκινοπαθή που του έκοψαν το ρεύμα η πολιτική της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μηχανισμών τους, της δυσοσμίας και της βρωμιάς που αναδύεται αυτές τις ημέρες με τα σκάνδαλα που έχουν ξεσπάσει. Την ίδια στιγμή που παίζουν με εκατομμύρια ευρώ, την ίδια στιγμή δολοφονούν αρρώστους, ταλαιπωρημένους, τη φτωχολογιά του λαού μας, την εργατική τάξη και όλη τη φτωχολογιά. Θα συνεχίσουμε και τις επόμενες ώρες στην Πάτρα. Η εργατική τάξη, το εργατικό κέντρο και τα συνδικάτα και οι άλλοι φορείς της πόλης μας απαντάμε καθημερινά ενάντια σε αυτή την πολιτική.